σημαντικό γεγονός για την Αγία μας Εκκλησία αποτελεί η εορτή ενός Αγίου και είναι σημαντικό γεγονός αλλά και αφορμή και χαράς και επικοινωνίας, διότι συνάζεται το πλήρωμα της Εκκλησίας για να τελέσει την Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουμε όλοι από το κοινό ποτήριο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι ήρθαμε και εμείς σήμερα εκ της προσφυγωμάτας Νέας Ιωνίας, συνοδεύοντες τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κύριο Γαβριήλ, κατόπιν της προσκλήσεως του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου, ο οποίος εδώ και μερικούς μήνες ετέθη επί την λιχνία της Αποστολικής Τάφης και Αγιοτόπου πόλεως του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, Παναγιωτάτου Λέγω Μητροπολίτου κυρίου Φιλοθέου, ο οποίος εις διαδοχή του ευγενούς και καλού Επισκόπου της Εκκλησίας μας, Παναγιωτάτου πρώην Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου, συνεχίζει το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας, το οποίο πρώτος ξεκίνησε ο ουρανομάγων και Απόστολος των Εθνών Παύλος. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόσκληση, αλλά και ιδιαίτερα η ταπεινότητα μου, διότι μου κάνει την τιμή σήμερα να μου αναθέτει το Θείο και Ιερό Κήρυγμα κατά την τάφτη ημέρα όπου εορτάζει εδώ η ενορία της Φιδέας, τον μεγάλο αυτόν προφήτη, τον δεύτερο πρόδρομο, όπως αποκαλείται, τον Ζηλωτήν Ηλία. Ευχαριστώ ως άνθρωπος και τον Πανοσιολογιότατο προϊστάμενο του Ιερού του Ναού, τον Πατέρα Δημήτριο, με τον οποίο συνδέομαι πάνω από δύο δεκαετίες και ο οποίος αναλώνεται εδώ με τους καλούς συνεφημερίους του, τους επιτρόπους, τις κυρίες του φιλοτόπου και έχουν καταστήσει αυτόν τον Ιερό Ναό πάρα πολύ ωραίο για να τιμάται έτσι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του προφήτου Ηλίου. Τα περί του προφήτου Ηλία ίσως τα έχετε ακουστά. Είναι από τους σημαντικότερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Πατέρας του ήταν ο Σοβάκ, έζησε 800 χρόνια πριν την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και γεννήθηκε στην περιοχή της Θέσβης, όπου το διακόνημα αυτό του προφήτου εξίσχυσε περίπου στα 25 χρόνια. Ο Άγιος Ιάκωβος, όπως ακούσαμε σήμερα στην επιστολή, λέει για τον προφήτη Ηλία ότι ήταν ομοιοπαθής ημίν. Δηλαδή ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε τα ίδια πάθη που έχουν όλοι οι άνθρωποι και τη ροπή προς την αμαρτία. Όμως, όπως ακούμε, η Εκκλησία μας του δίνει το προσωνύμιο, ένα ιδιαίτερο προσωνύμιο θα λέγαμε, του ζηλωτή. Τι σημαίνει όμως ζηλωτής και μάλιστα ζηλωτής κατ' επίγνωση. Αυτό το αναλύει ιδιαίτερα κατά την υμνολογία της Εκκλησίας μας στο τροπάριο της Δυτής, λίγο πριν την Αρχοντασία, όπου λέγει ότι Ηλίας, ο Ζηλωτής, ο και των παθών αυτοκράτων. Δηλαδή ο Ηλίας ήταν εκείνος ο οποίος αγωνίστηκε με όλο του το είναι να πετύχει την τελείωση.
ενώ ήταν ομοιοπαθής με εμάς, εν τούτης προσπάθησε με τον εσωτερικό αγώνα του να πετύχει τη συνάντηση με τον Θεό μέσα από την κάθαρση. Έγινε λοιπόν αυτοκράτορας των παθών του. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε και ένσαρκο άγγελο. Όμως, επειδή πέτυχε αυτό, γι' αυτό και ο Θεός του έδωσε αυτό το μεγάλο αξίωμα του προφήτου, όπου όπως θα δούμε στον βίο του και έλεξε ασεβής βασιλής, αλλά και παρόκρινε τον λαό του Θεού σε μετάνοια, ήθελε, έχοντας αυτόν τον καλό ζήλο, όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν και αυτό. Να πετύχουν δηλαδή την κάθαρση των παθών και να λατρεύουν, τον αληθινό Θεό με απόλυτη προσήλωση και με απόλυτη υποταγή και αγάπη. Έτσι αυτό θα λέγαμε ότι τον έκανε λίγο σκληρό. Γι' αυτό παίρνοντας αφορμή από διάφορα γεγονότα από τον βίο του, βλέπουμε πόσο ο Θεός προσπάθησε να τον διαπαιδαγωγήσει σε αυτό το κομμάτι, δείχνοντάς του ότι ο Θεός είναι Θεός ανάπης. Είναι Θεός που συμμερίζεται τα αντοπίματα, τα αμαρτήματα και τις πτώσεις των ανθρώπων. Πράγμα που ο προφήτης Ηλίας δεν μπορούσε να το κατανοήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε όταν κατέσπαξε τους 400 ιερείς της Εσχήνης, δηλαδή του Θεού Βοάλου, κατέφυγε διότι τον κυνήγησε τότε η βασίλισσα Ιεζάβελ, η οποία συντηρούσε τους ιερείς εκείνους και τους υποστήριζε, τους ψευδοπροφήτες θα λέγαμε. Εκείνος κατέφυγε στο όρος Κορίνθου, δηλαδή στο σημερινό Σινά, και εκεί μέσα σε μία σπηλιά κρύβοντα για να αποφύγει τη μνήμη της βασίλισσας. Εκεί λοιπόν άκουσε φωνή η οποία του έλεγε ανέβα ψηλά στο όρος για να δεις τον Θεό. Έκανε υπακοή ο προφήτης, ανέβηκε και τότε είδε και αισθάνθηκε καταρχάς ένα βίαιο άνεμο. Πράγμα που τον συνετάραξε. Στη συνέχεια είδε σεισμό και μετά φωτιά. Στο τέλος άκουσε την φωνή του Θεού μέσα από μία άβρα λεπτή και τότε καταχάνηκε. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ο Θεός ότι δεν είναι Θεός ούτε των ανέμων, δηλαδή της θύελλας, ούτε του σεισμού, ούτε της φωτιάς. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη, είναι συγχωρητικότητα. Και αυτό φάνηκε μέσα από αυτήν την άβρα την λεπτή. Όταν άλλοτε, όπως βλέπουμε μέσα στο βίο του, ο προφήτης Ηλίας παρακάλεσε για να τιμωρηθεί ο λαός γιατί είχε εξοκύβει από τον νόμο του Θεού, παρακάλεσε για παιδαγωγικούς σκοπούς ο Θεός να δώσει ανομβρία στην γη, τότε ο Θεός, ο οποίος δεν μπορούσε να μην υπακούσει στον προφήτη του, αλλά και από την άλλη, ως Θεός αγάπης και συγχωρητικότητος, σπλαχνίζονταν και τον λαό του Ισραήλ, έκανε υπακοή στον προφήτη του, έδωσε ανομβρία, αλλά προσπάθησε με διάφορα γεγονότα να καταλάβει ο προφήτης ότι δεν είναι σωστή διαπαιδαγώγηση αυτή και ότι χρειάζεται αγάπη ο αμαρτωλός άνθρωπος. Και προσπάθησε, όταν όλος ο λαός πλέον άρχισε να πεινά και ο προφήτης να βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, να πεινά και αυτός μαζί με τον λαό, μιας που στέρεψε η γη και δεν μπορούσε να αποδώσει κακού. Όμως, για να τον διαπαιδαγωγήσει ο Θεός,
τι κάνει, εκεί που ευρίσκεται ο προφήτης σε ένα σπήλαιο, στέλνει έναν κόρακα για να του πηγαίνει κάθε μέρα λίγο κρέας, για να μπορεί να συντηρείται ο προφήτης. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Ο κόρακας, όπως ξέρετε, είναι μισό τεκνός. Μισή τους νεοσούς του. Δεν τους ταΐζει. Και ο Θεός θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει στον Ηλία, τον προφήτη, ότι δεν πρέπει κι εσύ να ομοιάζεις με τον κόρακα. Πρέπει να συμπαθείς τα παιδιά σου, τον λαό του Ισραήλ. Και βλέποντας το κοράκι ότι τελικά άλλαξε η φύση του, και ενώ δεν ταΐζει τα παιδιά του, εντούτοις στον προφήτη του μετέφερε κάθε μέρα ένα κομμάτι κρέας. Πράγμα που ήταν παράλογο για τον κόρακα, θέλησε ο Θεός να του δείξει ότι άλλαξε νοοτροπία. Παρακάλεσέ με να λύσω την ανομβρία, διότι αν δεν το έλεγε ο προφήτης, δεν θα ενδιαιτώ η ανομβρία στο λαό. Κι όμως, παρόλο το παράδειγμα αυτό, το οποίο απέστειλε ο Θεός στον Ηλία, ο Ηλίας ούτε καν το κατάλαβε. Γι' αυτό απέσυρε ο Θεός τον κόρακα και έμεινε πάλι μυστικός ο προφήτης μαζί με τον λαό, πιστεύοντας ο Θεός ότι έτσι θα αλλάξει η φύση του προφήτη. Βλέποντας όμως ότι τίποτα δεν καταλαβαίνει ο προφήτης, αλλά είναι πολύ άσπραχνος στο θέμα αυτό, του στέλνει μήνυμα να φύγει από τη σπηλιά που ήτανε και να πάει στα Σεραφτά, μια μακρινή πόλη η οποία ήταν στη Σιδονία, όπου εκεί υπήρχε μια χείρα γυναίκα με το παιδί της. Του είπε λοιπόν ο Θεός, φύγε και πήγε εκεί και θα σε διατρέψει αυτή η γυναίκα. Παρόλο που ήταν πολύ μακριά και ο προφήτης φινούσε, εντούτοις και πάλι δεν έκανε βήμα πίσω. Σηκώνεται, πηγαίνει, βρίσκει την χείρα εκείνη και γιατί τον στέλνει ο Θεός εκείνη την χείρα γυναίκα? Διότι ή το εθνική ή τον ειδωλολάτρησα και απαγορευόταν να υπάρχει σχέση μεταξύ του λαού του περιούσιου του Ισραήλ που πίστευε στον αληθινό Θεό με ειδωλολάτρες. Ήθελε έτσι με αυτόν τον τρόπο να τον ταπεινώσει ο Θεός τον προφήτη Ηλία, μήπως και άλλαζε γνώμη. Μήπως τον παρακαλούσε να λύσει την ανομβρία. Κι όμως ο Ηλίας προτίμησε να κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα, να ταπεινωθεί, να πάει σε εκείνη την γυναίκα και να τον διατρέφει μια ειδωλολάτρησα. Πήγε σε εκείνη, τον υποδέχθηκε εκείνη, διότι είχε και αυτή μήνυμα εξουσιαστικού. Όμως του είπε, τι γυρεύεις από μένα? Εκείνος πεινασμένος, τι θα ζητούσε? Του λέγει, κοίταξε να δεις, εγώ έχω ένα παιδί και έχω λίγο αλεύρι και λίγο λάδι. Αυτά θα τα κάνω ψωμί και θα τα φάω με το παιδί μου και μόλις τελειώσουν αυτά θα πεθάνουμε όπως και όλος ο κόσμος που υποφέρει. Και πάλι, ο προφήτης Ηλίας όταν άκουσε αυτόν τον λόγο προσευχήθη. Έκανα τόσα χιλιόμετρα κατόπιν υπακοής του Θεού. Έρχομαι εδώ και μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο αυτή η αλόφιλη γυναίκα? Άφησε όμως λίγο να σπάει η σκληροκαρδία του προφήτου Ηλίου και λέγει στη γυναίκα, εάν με διαθέψεις, εγώ πρώτον θα ευλογήσω το αλεύρι σου και το λάδι σου και όσο υπάρχει ο λοιμός δεν θα στερέψουμε. Και στη συνέχεια θα παρακαλέσω τον Θεό να δώσει νερό στην γη. Να, αρχίζει και σπάει η σκληροκαρδία. Όμως το είπε αλλά δεν το έκανε ο προφήτης Ηλίας. Δεν έκανε καμία προσευχή προς τον Θεό να λύσει την ανομβρία. Γι' αυτό δίδει χειρότερη δοκιμασία ο Θεός. Πεθαίνει το μονάχα το παιδί αυτής της χείρας.
Και τότε ο Ηλίας καταλαβαίνει ότι η αιτία είναι αυτός. Ναι, με φιλοξενούν και η γυναίκα αυτή χάνει το μονάκριο το παιδί της. Και παραπονέθηκε και η γυναίκα προς τον προφήτη. Διότι λέει καλύτερα να μην είχαν αλεύρι και λάδι και να πέθυνα μαζί με το παιδί μου παρά που ευλόγησες εσύ και έχουμε, ενώ όλος ο κόσμος δεν έχει. Και λάβρι, και λάδι, και αλεύρι και έχασε το παιδί μου. Και ζω εγώ και πέθανε το παιδί μου. Τότε καταλαβαίνει ο Ηλίας ότι αυτό είναι το σχέδιο της οικονομίας του Θεού. Για να αλλάξει τρόπο σκέψης, για να γίνει πιο φιλάνθρωπος. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος ερμηνεύει αυτήν την περίοδο της ζωής του προφήτη Ηλία. Τότε σκέφτηκε ο Ηλίας, θα παρακαλέσω τον Θεό να αναστήσει το παιδί μου. Όμως ξέρω ότι αν παρακαλέσω εγώ τον Θεό να αναστήσει το παιδί της θύρας, θα μου πει ο Θεός, τότε παρακάλα και εσύ εμένα να αναστηθούν τα δικά μου παιδιά που υποφέρουν επειδή εσύ τους έχεις βάλει σε υποχρεωτικό λοιμό και καθημερινά πεθαίνει ο κόσμος. Άρα, εγώ θα αναστήσω το παιδί της θύρας, αλλά και εσύ θα με παρακαλέσεις να λύσω τον λοιμό. Πράγμα που έγινε. Υποσχέθηκε ο προφήτης Ηλίας ότι θα πάει και θα αναγγείλει και στον βασιλέα ότι θα λυθεί ο λοιμός και αναστήθηκε το παιδί της θύρας, όμως και πάλι. Φεύγοντας από το σπίτι εκείνο για να πάει να αναγγείλει στον βασιλέα την λύση του λοιμού της ανομπρίας, πάλι ο προφήτης είδε ότι ο κόσμος είχε εξοκύνει από τον νόμο του Θεού και πάλι σκεφτότανε πως πρέπει να βρεθεί καινούργια τιμωρία. Οπότε ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι ο Θεός βλέποντας αυτή τη σκληρότητα του προφήτη στέλνει εκείνο το πύρινο άρμα το οποίο άρπαξε τον προφήτη Ηλία από την γη, διότι όπως λέει ο Θεός δεν μπορεί να συνυπάρχει η φωτιά με το καλάμι, διότι κοντά στην φωτιά θα καεί το καλάμι. Και λέει πολύ ωραία ο Χρυσόστομος, βάζοντας τα λόγια του στο στόμα του Θεού, ότι είναι προτιμότερο, είπε ο Χριστός, να κατέβω εγώ εις την γη και να πάρω στους ώμους μου το αγωλολός πρόπατο και να το σώσω και να ανέβει ο Ηλίας ο προφήτης των ουρανών για να συγκατοικεί με αγίους και με αγγέλους, διότι τελικά αυτή ήταν η φύση του προφήτη Ηλία. Έτσι λοιπόν αυτόν τον Άγιο τιμούμε σήμερα, ο οποίος ανέβηκε όπως είπαμε με άρμα πύρινο ως και στον ουρανό, όχι στον ουρανό, είναι κάπου, δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας, ο Θεός ξέρει που είναι, που ζει και όπως προαναγγέλει και του προπάρει όλοι, είναι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, όπως λένε οι πατέρες μας, θα προηγηθεί της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ταπεινά εύχομαι σε όλους σας. Όπως ο προφήτης Ηλίας παρακάλεσε τον Θεό και κατέβηκε, πήρε εξ ουρανού και κατέκαψε εκείνο το θυσιαστήριο των ψευδοπροφητών, έτσι να παρακαλέσει σε όλους σας με τις πρεσβείες και με τις ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου σας, ο προφήτης Ηλίας να παρακαλέσει τον Θεό να στείλει το πυρ του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές και στις καρδιές σας και να σας γεμίσει με την χάρη και την ευλογία του Θεού μας. Αμήν.